η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός δικτύου με απεινιδωτές σε κέρια σημεία του Δήμου Σιτίας. Να θυμίζω πολύ γρήγορα, αγαπητή Επιτροπή Υγείας, ότι το πέρυσι σώθηκε, διαβάζω δημοσίευμα, 35χρονος, γιατί υπήρχε απεινιδωτή στο Μακρύγιαλο. Ένας 35χρονος άνδρας που αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και κινδύνευε η ζωή του, σώθηκε το πρωί της Τετάρτης, επειδή έτυχε στην περιοχή του πρώην Δήμου Μακρύγιαλου να έχει εγκατασταθεί, προσέξτε, σε βενζινάδικο, ο ένας και μοναδικός αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία από τον Γενικό Ιατρό, κύριο Μαργετάκη. Έτσι. Αφού διάγνωσε λοιπόν ο γιατρός κοιλιακή ταχυκαρδία που απαιτούσε άμεσα ηλεκτρική ανάταξη, πήρε, λέει, το ΕΚΑΒ και ζήτησε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ενώ αμέσως ειδοποίησε τους ντόπιους εθελοντές της ΕΔΕΑ Ξητείας, που είχαν εγκαταστήσει τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή έξω από το βενζινάδικο του Μακρύγιαλου, ζητώντας του να μου τον φέρουν χωρίς χρονοτιβή. Σε ελάχιστα λεπτά είχα στα χέρια μου τον απεινιδωτή, τον οποίο χρησιμοποίησα επιτυχώς και ο ασθενής ανατάχθηκε. Παιδιά, είναι φοβερά πράγματα αυτά. Φοβερά πράγματα. Ίδιο περιστατικό σε άλλη περιοχή του Δήμου, δυστυχώς, δεν είχε την τύχη αυτή. Δεν είχε την τύχη ο ασθενής αυτός να υπάρχει εκεί κοντά απεινιδωτής και δυστυχώς ο συνάνθρωπος μας αυτός χάθηκε, όπως έχουν χαθεί πολλοί συνάνθρωποι μας, γιατί η ανακοπή της καρδιάς είναι κάτι που συμβαίνει στα καλά καθούμενα, απροειδοποίητα, έχεις δεν έχεις καρδιολογικό πρόβλημα, μπορεί να συμβεί μία διαταραχή στο φλεβόκομβο, στην μπαταρία της καρδιάς δηλαδή, και κυρίως στους κόλπους και τις κοιλίες της καρδιάς, όπου κάποια στιγμή να αρχίσει άναρχα να δουλεύει η καρδιά, αποκτήσουμε μία ταχυκαρδία και ξαφνικά να σταματήσει η καρδιά. Εκείνη τη στιγμή η μόνη λύση είναι η ηλεκτρική ανάταξη. Είναι ο απεινιδωτής. Και αν μιλάμε για κόστη του χιλιάρικου, θα με διορθώσει ο Γιάννης αργότερα, του χιλιάρικου ή και παραπάνω, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να μην έχουμε στο Δήμο 10-15, να μην πω παραπάνω, απεινιδωτές σε κέρια σημεία της πόλης, σε σημεία όπου υπάρχει τουρισμός, στο Μόχλο, στο Παλέκαστρο, στο Βάι, στην Κεντρική Πλατεία, στο Κουρεμένο, στο Μακρύγιαλο, και θα μας πείτε κι εσείς, θα μας πει και ο Γιάννης, ας πούμε, πού ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε αυτό που έχουν κάνει πάρα πολλοί δήμοι. Ο ρόλος ο δικός μας, λοιπόν, είναι να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή να κατανοήσει το πρόβλημα, να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή ενδεχόμενα να υπάρξει κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που να τα πληρώσει, αν δεν έχει τα απαιτούμενα χρήματα, που δεν το πιστεύω ο Δήμος. Συγγνώμη, κύριε Καραμανολάκη, συγγνώμη, ναι, σας διακόπτω. Δεν μου αρέσει η έκφραση «να κατανοήσει η Δημοτική Αρχή». Τι είναι αυτά που λέμε τώρα? Εντάξει. Ο κύριος Μακρινάκης έδωσε δωρεά απεινιδωτή στο Γούδουρα. Το γνωρίζω. Εάν θέσουμε ένα τέτοιο θέμα, θα βρούμε να το δώσει 15.000 να πάρουμε. Το γνωρίζω. Το λιμενικό ταμείο με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Πετρουλάκη, έχει απεινιδωτή. Δηλαδή, δεν να νομίζω γνωστοποιήσουμε, ότι λοιπόν, αυτή. Διορθώνω, να κυρία Πλατανάκη, προσέξτε, να γνωστοποιήσουμε λοιπόν, έτσι, να θυμίσουμε ξανά την αναγκαιότητα, διότι πώς αλλιώς, κυρία Πλατανάκη, εξηγείτε ότι το 2021, όταν τόσοι δήμοι, τόσα χρόνια έχουν προχωρήσει σε αυτό το εγχείρημα, εμείς έχουμε μείνει πίσω. Γι' αυτό δεν μπορώ, λοιπόν, να πω ότι... Υγείας, γι' αυτό είναι η Επιτροπή Υγείας. Να θυμίσουμε, λοιπόν, να γνωστοποιήσουμε. Να προτείνει, γνωμοδοτικά, να προτείνει και να γνωμοδοτήσουμε, λοιπόν, στη Δημοτική Αρχή. Έτσι. Ωραία. Να θυμίσουμε στη Δημοτική Αρχή ότι
υπάρχει. Θα προτείνουμε αυτή... στη δημοτική αρχή και θα βρούμε κονδύλι να τα αγοράσουμε σύμφωνα με τις προτείνεις. Μην κολλάτε τώρα σε μια λέξη. Μην κολλάτε σε μια λέξη. Όχι, συγγνώμη, θα κολλήσω στη λέξη. Όταν ο Δήμος Ιτίας έχει μείνει πίσω σε θέματα υγείας κέρια, οφείλουμε να είμαστε λιγάκι αυστηροί. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μείνει πίσω σαν Δήμος Ιτίας σε ένα τόσο σοβαρό θέμα υγείας. Και δεν με ενδιαφέρει ποιος φταίει, αν φταίει αυτή η δημοτική αρχή ή άλλη. Το θέμα είναι είπα... να έχουμε και ανθρώπους που θα τα λειτουργήσουν όπως πρέπει. Δεν στα δώστε χέρια μου το λόγο, αν μπορείτε, δώστε μου το λόγο. Να βάλουμε τα πράγματα. Έχει το λόγο. Δώστε μου το λόγο και θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καταρχήν, σας μιλάω και με την ιδιότητα του εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, του πιστοποιημένου εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών και του εκπαιδευτή του Εθνικού Κέντρου Προνοσοκομιακής Αντιμετώπισης Τραύματος. Διπλή ιδιότητα εκπαιδευτή. Εν μέρει συμφωνώ μαζί σας, αλλά συγχρόνως διαφωνώ κιόλας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο απεινιδωτής είναι μια εξειδικευμένη συσκευή που συνδυάζεται με την καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση. Δεν μπορεί να λέμε ότι θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο, ο στόχος μου να πάρω το αυτοκίνητο, αλλά χωρίς να μάθω να οδηγάω. Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι αυτός που θα τον χειρίζεται πρέπει να γνωρίζει βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, όπως είναι η καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση. Τέλος, το καταλάβαμε, δεν μπορεί αυτός που δεν έχει ιδέα να πάρει αυτό το μηχάνημα και να το χειριστεί. Θα γίνει επικίνδυνος και για τον εαυτό του και για τους υπόλοιπους. Αυτό το μηχάνημα βγάζει στιγμιαία πολύ μεγάλη τάση ρεύματος. Δίνει ένα σοκ, απεινιδώνει. Η ενέργεια που παράγει στιγμιαία είναι 320 τζάουλ, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή μιλάμε για ένα σοκ που μπορεί να σκοτώσει στιγμιαία όσους ακουμπάνε το θύμα. Να έχουν δηλαδή ακριβώς τα ίδια συμπτώματα. Κοιλιακή μαρμαργή το θύμα, κοιλιακή μαρμαργή και όποιος ακουμπάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει επιτέλους να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Αν δεν είσαι εκπαιδευμένος, δεν μπορείς να το δουλέψεις, γιατί το μηχάνημα αυτό σου μιλάει. Σου λέει, κάλεσε τώρα για βοήθεια. Βγάλε τα ρούχα του. Ξεκίνα καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση. Εσύ τι θα κάνεις? Θα το βλέπεις? Και αν δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς, να ασφαλίσεις την περίμετρο, η ασφάλεια σκηνής είναι το πρώτο βήμα που μαθαίνει κάποιες πρώτες βοήθειες. Ασφάλεια σκηνής, ασφάλεια διασώστη. Ανανύπτει αυτήν που πάει να δώσει πρώτες βοήθειες. Αυτό θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να γίνει κατανοητό. Αν μου επιτρέπετε και μου δώσετε λίγο χρόνο, θα σας αποσαφηνίσω πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσω, αγαπητέ πρόεδρε, με αυτό που είπες πριν για το μακρύ γυαλό. Ο απεινιδωτής μπήκε εκεί μετά από προτροπή δική μας, της ομάδας της ΕΔΕΑΚ, με τους ντόπιους φορείς που είχαν τις ίδιες ανησυχίες με τις δικές σας που εκφράσατε πριν από λίγο, ότι έχουμε τόσα ξενοδοχεία, έχουμε τόσους επισκέπτες, έχουμε τόση κίνηση το καλοκαίρι και δεν έχουμε ένα απεινιδωτή. Τι έκαναν λοιπόν οι άνθρωποι? Μάζεψαν τα χρήματα, τα έδωσαν σε εμάς. Και εμείς αγοράσαμε για αυτούς τον απεινιδωτή. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ένα μηχάνημα που θέλει μια συντήρηση, θέλει μια παρακολούθηση. Δεν μπορείς να το πάρεις, να το κρεμάσεις και να το αφήσεις. Κάποιος πρέπει να το ελέγχει, να δει ότι τελειώσαν οι μπαταρίες. Κάθε 2 χρόνια θέλει αλλαγή μπαταρίας και ηλεκτροδίων. Θέλει μια συντήρηση, μια διετή συντήρηση. Το μηχάνημα λοιπόν τοποθετήθηκε στο Δεζινάδικο, που σωστά είπες, πρόεδρε, ενός μέλους της ΕΔΕΑΚ που μπορούσε να το προσέχει, να το επιτηρεί και με μια κάμερα. Και όταν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί, έγινε ταχύτατα, γιατί το παιδί ήταν εκεί, ενημερώθηκε, τον πήγε επιτόπου στο γιατρό και έγινε αυτό που έγινε. Αν δεν δείξουμε λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Κακά τα ψέματα. Γιατί Γιάννη, εμείς θέλουμε από σένα, που έχεις τη γνώση και την εμπειρία, θέλουμε ξεκάθαρες προτάσεις. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, δεν ήρθαμε να μαλώσουμε κανένα. Εμείς θέλουμε να βάλουμε το ύφος μου στη σωστή διάσταση. Δεν φωνάζω. Γιάννη, προτάσεις θέλουμε. Προτάσεις. Κατανοούμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο εκπαιδευμένων ανθρώπων, πιστοποιημένων κλπ. Από εκεί θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη βασική εκπαίδευση κάποιων ανθρώπων. Καταρχήν, με συγχωρείς, σε διακόπτω. Ναι. Υπάρχει αναγκαιότητα λοιπόν να γίνει ένα δίκτυο απεινιδωτών στο Δήμο Ιτίας. Συμφωνώ. Ποιος είναι ο αριθμός? Πού πρέπει να τοποθετηθούν αυτοί οι επιγενωτές? Και μετά να πάμε στην αναγκαιότητα ύπαρξη εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων. Μπαίνουν σε στρατηγικά σημεία. Εκεί δηλαδή που συναθρίζεται ο κόσμος. Υπάρχει λοιπόν αναγκαιότητα. Δεν θα το βάλεις, ας πούμε, αν έχεις ένα μηχάνημα, δεν θα το βάλεις στο λιμάνι, θα το βάλεις στην κεντρική πλατεία. Λέμε τώρα.
Έτσι, όχι ότι δεν χρειάζεται στο λιμάνι, χρειάζεται. Για πολλούς λόγους. Ήδη έχουμε ένα μηχάνημα, το οποίο όμως δυστυχώς είναι σαν να μην υπάρχει. Προσέξτε με. Σαν να μην υπάρχει. Και είμαστε εδώ πέρα και πρέπει να τα λέμε έξω από τα δόντια. Αν γίνει κάτι, δυστυχώς θα εκτεθεί κόσμος. Δεν νοείται να έχεις ένα μηχάνημα όπως είναι επιμηδωτής και να είναι σε ένα σιρτάρι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πουθενά. Ξέρετε ότι έχουμε και στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Έχουμε και στο κλειστό του μπάσκετ. Αυτά δεν υπάρχουν. Είναι κλειδωμένα στα σιρτάρια. Για μένα θεωρητικά δεν υπάρχουν. Τη στιγμή που έχεις ένα απεινιδωτή, πρέπει να είναι προσβάσιμος για αυτόν που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Και πού θα το βάλεις? Θα το βάλεις σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Θα σηματοδοτήσεις με την ανάλογη σήμανση σε κάποια σημεία που να σε παραπέμπει εκεί, γιατί πώς θα το ψάχνει ο άλλος. Και είμαι υπέρ του να γίνει ένα τέτοιο δίκτυο. Τώρα τελευταία λοιπόν, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση με αφορμή το ποδοσφαιρικό αγώνα που είδαμε και όλα αυτά που ακούσαμε, τα τραγικά και φοβερά, ας πούμε, που μόνο αναγούλα σου έφερναν. Δηλαδή, από τη μία είδαμε ότι οι άνθρωποι έκαναν κάτι πάρα πολύ καλό όσον αφορά την προσωπικότητα που πήγαν να διαφυλάξουν, απ' την άλλη έγιναν τρομερά λάθη και αυτοί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι χρησιμοποιούν εκφράσεις οι οποίες είναι τελείως ακατάλληλες στο κομμάτι των πρώτων βοηθειών, όπως κατάπιε τη γλώσσα του, αυτό δεν παίζει. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι η γλώσσα, αν κάποιος χάσει τις αισθήσεις, καταπίνεται. Είναι φοβερό και τρομερό. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να βγει να εξηγήσει με επιστημονικό τρόπο και βάσει δεδομένων που είναι όπως είναι τα διεθνή πρωτόκολλα και να εξηγήσει πέντε πράγματα. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει το μικρόφωνο και να εξοστομίσει τέτοιες κουβέντες. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ. Συμφωνώ να γίνει ένα τέτοιο δίκτυο, αλλά πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη στοιχειώδη εκπαίδευση. Δεν γίνεται να βάλουμε από μόνο το μηχάνημα και να βασιζόμαστε στην πιθανότητα που κάποιος θα περάσει και θα ξέρει. Να πούμε ότι η καρδιακή ανακοπή είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Στην Ευρώπη έχουμε περίπου πάνω από 800.000 καρδιακές ανακοπές ετησίως. Και εκεί είναι η πρώτη πάλι αιτία θανάτου. Και το 50% και πάνω αφορούν την κοιλιακή μαρμαριγή. Δηλαδή, τι είναι? Είναι μια θανατηφόρα αριθμία. Βεβαίως, Νίκο, έχει συμπτώματα. Αν κάποιος μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα και είναι το επόμενο βήμα σε κάποιον που έχει υποστεί έφραγμα. Δηλαδή, ένας εφραγματίας που έχει αναγνωρίσιμα σημάδια, εφόσον είσαι εκπαιδευμένος, ξέρεις τι θα κάνεις, ξέρεις ότι δεν πρέπει να το μεταφέρεις με το αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, πρέπει να έρθει να το πάρει τον ασθενοφόρο. Ξέρεις ότι αν υπάρχει οξυγόνο, μπορείς να το χορηγήσεις και όταν έχεις απεινιδωτή, τον φέρνεις δίπλα. Δεν τον τοποθετείς ποτέ πάνω στο θύμα, αλλά τον έχεις stand-by. Μήπως τυχόν κάνει το επόμενο δευτερόλεπτο ανακοπή. Πρέπει να είσαι λοιπόν σωστά εκπαιδευμένος, να έχεις αυτή την αυτοεκτίμηση στον εαυτό σου ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και πάνω απ' όλα, είπαμε, το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτό της ασφάλειας. Γιάννη, με συγχωρείς, βλέπω ότι επιμένεις και ίσως καλά κάνεις στην εκπαίδευση, αλλά πάμε όμως λίγο πιο πίσω, σε παρακαλώ. Πόσους απεινιδωτές νομίζω ότι χρειαζόμαστε, λοιπόν, γιατί η πρότασή μας πρέπει λίγο πολύ και να κοστολογηθεί. Ωραία. Και πού να τοποθετηθούν. Okay. Να πούμε πόσους απεινιδωτές έχουμε στην πόλη αυτή τη στιγμή. Θες να πω τα σημεία που υπάρχουν, τα προσβάσιμα σημεία? Όχι, θέλω να μου πεις πού χρειάζεται ακόμα περαιτέρω. Ναι. Πρώτον, πρέπει να μπει ένα στην κεντρική πλατεία. Ένα στην κεντρική πλατεία. Δεύτερον, τώρα επειδή είναι καλοκαίρι, πρέπει να τοποθετηθεί ένα στην παραλία. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει την διαχείριση των λουτρικών παραλίων, ναι, που έχουν αβαγωσώστη, που λέει, έτσι προεδρικό διάταγμα μπορώ να το βρω τώρα, το έχω εδώ πέρα, που λέει ότι είναι υποχρέωση αυτού που διαχειρίζεται την παραλία, ναι, του, ναι, Δήμου, ναι, δηλαδή, ναι, να υπάρχει απεινιδωτής, δηλαδή και βάσει νόμου. Είναι υποχρέωση αυτινού που έχει αναλάβει το κομμάτι της ναυαγοσωστικής, δηλαδή του ναυαγοσώστη, όπως είναι η εταιρεία του Μακρυδάκη από το Ηράκλειο, που έχει αναλάβει για τη σεζόν το κομμάτι του ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστης λοιπόν πρέπει να έχει απεινιδωτή. Έτσι. Θεωρητικά. Η νομοθεσία όμως το λέει αυτό. Πήγε κάποιος να το ρωτήσει. Υπάρχει απεινιδωτής? Θα πάμε εμείς τώρα. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε. Θα πάμε εμείς. Εάν δεν έχει, πρέπει να πετύσει ο Δήμος, πρέπει να πετύσει να πάρει και απεινιδωτή. Εγώ δεν ξέρω ποιες είναι οι προϋποθέσεις
του Ναυαγωστόχου, αυτήν που αναλαμβάνει δηλαδή, τη φύλαξη της παραλίας. Κοίταξε, έχω μπροστά μου το προεδρικό διάταγμα 71 κάθετος του 20, ναι, που λέει ότι οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων, ενδεικτικά δήμοι ή οργανισμοί λιμένα ή λιμενικά ταμεία, υποχρεούνται όπως. Και στην παράγραφο 6 λέει να υπάρχει φορητό φαρμακείο με το περιεχόμενο του παραρτήματος ΤΑΔΕ και φορητό αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ενηλίκων και βρεφών. Είναι λοιπόν υποχρέωση του Δήμου και όχι των ναυαγόζωστων. Να το δούμε αυτό, γιατί νομίζω έγινε απευθείας ανάθεση το κομμάτι αυτό. Είναι το προεδρικό διάταγμα, έτσι, 71 κάθετος του 20, που λέει ότι υποχρεούται οι φορείς διαχείρισης, δήμοι ή λιμενικά ταμεία, να κάνουν αυτά τα παρακάτω. Ωραία, εντάξει, δεν θα μπω εγώ σε αυτό, απλά σας λέω. Εγώ λέω λοιπόν στην παραλία. Χρειαζόμαστε τη θερινή περίοδο. Δηλαδή όταν οι λουόμενοι κατακλείζουν την παραλία. Θα πρέπει να μπαίνει ένα μηχάνημα εκεί και το χειμώνα αυτό το μηχάνημα να αφαιρείται. Το θέμα είναι ότι έχουμε και τους βάνδαλους εδώ της πόλης που δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί αυτό το μηχάνημα να μείνει εκεί σε αυτή την περιοχή απροστάτευτο. Δηλαδή θα αναλάβει κάποιος το βράδυ φεύγοντας από εκεί να το μαζεύει, όπως ο ναυαγωστός της, όταν φεύγει, να το παίρνει μαζί του. Και το πρωί που θα πηγαίνει να το τοποθετεί. Έτσι. Μια πρόταση. Λοιπόν, δεύτερο είναι η παραλία, όπως σας είπα. Τρίτο, δεν ξέρω αν το αεροδρόμιο διαθέτει απεινιδωτή. Είναι υποχρεωμένο, νομίζω, στις εγκαταστάσεις λειτουργίας να παρέχει τον απεινιδωτή. Οπωσδήποτε. Υπάρχει λοιπόν ένας απεινιδωτής στο λιμεναρχείο που σας είπα είναι σε σιρτάρι. Θεωρητικά είναι σαν να μην υπάρχει για μένα, τη στιγμή που είναι σε σιρτάρι. Πρέπει να είναι, γι' αυτό και λέγεται αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής. Αλλιώς θα λέγανε εσωτερικός. Πρέπει να είναι έξω λοιπόν και όχι στο σιρτάρι του λιμενάρχη. Το λιμεναρχείο λοιπόν, ο χώρος του λιμενάρχη. Στο βάγιο, έχει στο βάγιο. Ναι, θα σου πω. Λοιπόν, τώρα πρόσφατα με την Μαρία της Πανάκης συνοηθήκαμε. Της πρότεινα τι να αγοράσει και ήδη προμηθεύτηκε η ΜΑΔΕΣ ένα απεινιδωτή για το βάγιο. Άρα έχουμε και στο βάγιο. Στο Παλέκαστρο δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρω όμως στη Ζάκρο ότι υπάρχει ένας απεινιδωτής. Και κάποιοι που είναι επιστοποιημένοι. Ξέρω ότι υπάρχει στο Γούδουρα, τον οποίο τον έκανε δωρεά ο Νίκος ο Μακρινάκης. Έχουμε 33 άτομα εκπαιδευμένα και επιστοποιημένα. Τον τιμάει αυτό τον αντιδήμαρχο. Ναι, ναι, και όχι μόνο αυτό, έκανε και την πιστοποίηση, πλήρωσε δηλαδή την επιστοποίηση και την εκπαίδευση 10 ατόμων στην Τουρλωτή. Ένας από αυτούς που εκπαιδεύτηκε ήταν και ο Γιώργος ο Ψημικός. Άρα όλα τα βορεινά χωριά έστειλαν κάποιο δικό τους από το χωριό και εκπαιδεύτηκε στις πρώτες βοήθειες. Το μόνο που μένει τώρα είναι να αγοράσουν για αυτοί ένα απεινιδωτή για να εξυπηρετήσει. Το καλό θα ήταν να έχει το κάθε χωριό το δικό του. Η Τουρλωτή δεν έχει, δηλαδή, ο Μόχλος, ας πούμε. Στο Μόχλος δεν ξέρω αν έχει το ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν, συγγνώμη που ενώ καταλήγουμε στο ότι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Αντιδήμαρχος έχουν ευαισθησία στο θέμα και προσπαθούν με όποιο τρόπο μπορούν να είτε να εκπαιδεύσουν άτομα είτε να πάρουμε απεινιδωτές. Άρα δεν δέχομαι λοιπόν, κύριε Καραμανολάκη, αυτό που είπατε. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Δασκαλάκη ότι αυτό είναι ένα σοβαρό εργαλείο που στα χέρια κάποιου μπορεί να είναι επικίνδυνο και στα χέρια κάποιου να σώζει ζωές. Και θα κάνω την πρώτη. Εδώ φαντάζομαι θα έχει και την ίδια πρόταση ο κύριος Δασκαλάκης να αναλάβει ΕΔΕΑΚ το κομμάτι του Δήμου όσον αφορά τους απεινιδωτές που χρειαζόμαστε να μας προτείνει, να έχουν εκπαιδευμένα άτομα στις περιοχές που τους χρειαζόμαστε, μια και ήδη έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση του βόρειο οδικού άξονα, όπως μας είπε, με 10 άτομα και την έχει πληρώσει ο κύριος Μακρινάκης και μπράβο του, που είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου. Να δούμε ποιοι απεινιδωτές είναι ήδη υπάρχουν στο Δήμο, στα αθλητικά μας κέντρα, να δούμε εάν ο εξοπλισμός τους είναι σωστός, είναι κατάλληλος, αν έχουμε λήψεις και να οργανώσουμε αυτό το κομμάτι σωστά και όπως πρέπει. Χωρίς πολιτικές φανφάρες και οτιδήποτε άλλο σκεφτούμε εδώ πέρα. Ένα άλλο εμείς, κυρία Πλατανάκη, σαν Επιτροπή Υγείας, κατανοούμε και εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος ότι η Δημοτική Αρχή έχει ευαισθησία στα αυτά τα θέματα υγείας. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να την πιέσουμε ώστε αυτή η ευαισθησία να μετουσιωθεί και εμπράκτως να έχουμε αυτό
το οποίο χρειάζεται ο πολίτης, ο συνάνθρωπός μας, δηλαδή όχι μόνο να αισθάνεται ασφαλής, αλλά και να είναι ασφαλής. Εμείς θα βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή. Το δείχνουμε εμπράκτως και με τις επιχορηγήσεις στην ΕΔΕΑΠ και τον Ερυθρό Σταυρό και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια διαχρονικά από όλες τις Δημοτικές Αρχές που βλέπω εγώ. Εμείς προσωπικά, επειδή κυρία Πλατανάκη, δείξατε αυτό το θέμα, δεν έχουμε κανένα παράπονο από καμία Δημοτική Αρχή. Όλες οι Δημοτικές Αρχές ήταν πάντα δίπλα μας και μας στήριζαν οικονομικά, γιατί όπως έχετε αντιληφθεί, το έργο που παράγουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με αφορμή και την πυρκαγιά που είδαμε προχτές, που καταφέραμε και σβήσαμε ένα μέτωπο μόνοι μας, τελείως μόνοι μας. Λοιπόν, ας μην μακρηγορούμε. Και μια που έχουμε μια τάση να ευλογούμε τα γένια των άλλων, ας ευλογήσουμε και τα δικά μας. Θυμάσαι, Γιάννη Δασκαλάκη, σωστά, ότι υπήρξε και προσπάθεια, ναι, πολλά χρόνια πριν. Να το πω, Νίκο, πολλά το πω, πολλά χρόνια να το πω, πριν. Μου επιτρέπεις να το πω. Που λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι, ακριβώς, έτσι, με ένα ρεματζόρε, πήραν τον λοιπόν, πρώτο απεινιδωτή. Ναι, είχε την ευαισθησία, εσύ και ένα σχήμα μουσικών εδώ της ευρύτερης περιοχής, να κάνεις μια διήμερη συναυλία στο Πολύκεντρο, με απότερο σκοπό να μαζευτούν χρήματα για τη στήριξη της ομάδας της ΕΔΕΑΚ, που ήταν πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή να σταθούμε στα πόδια μας, να έχουμε κάποιο ταμείο για να μπορούμε να αγοράσουμε εξοπλισμό. Άρα την κατάλληλη στιγμή βρέθηκες και έδωσες πραγματικά ένα, τη βάση, μπορώ να πω, για να, το όλων αυτών και όσον αφορά και την ευαισθησία των υπολείπων, διότι όλος ο κόσμος που ήρθε κατάλαβε μέσα από αυτό που γίνεται, το πόσο σημαντικό είναι να βοηθάς τέτοιες δομές που έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Πολύ σημαντικό. Ναι, ήταν η συμβολή σου πραγματικά ήταν καθοριστική. Γιάννη, δεν χρειάζεται να τα λες αυτά. Το ποσό που μαζεύτηκε ήταν αρκετά μεγάλο, αρκετά μεγάλο και πραγματικά νομίζω όλοι το κατάλαβαν τότε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω πάνω στο κομμάτι του απεινιδωτή ότι έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα και θα έπρεπε. Αυτό που διάβασε στο Προεδρικό Διάταγμα ήταν του 20, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, του 20. Λοιπόν, σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, επειδή εξελίσσεται η τεχνολογία, οι απεινιδωτές έχουν εξελιχθεί. Δεν είναι πλέον για ηλεκτρόδια για ενήλικες και παιδιά, δεν πατάς κουμπί, δεν κάνεις τίποτα. Είναι πλέον, προσαρμόζονται και στο παιδί και στον ενήλικα, χωρίς να αλλάξει ηλεκτρόδια. Έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια οι μπαταρίες. Έχουν μπαταρίες που δεν χρειάζονται να μπαίνουν ως ανταλλακτικά. Και τι εννοώ, κανείς δεν κοιτάζει το κόστος των αναλώσιμων. Δηλαδή, όλοι κοιτάνε, εστιάζουν στο κόστος της αγοράς, να βρουν ένα καλό, φτηνό απεινιδωτή. Βρίσκεις. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα αναλώσιμα. Όταν χρειαστεί μετά από 2 χρόνια να αλλάξεις τα ηλεκτρόδια και τις μπαταρίες. Εκεί λοιπόν, καμιά φορά είναι πολύ αποτρεπτικό το κόστος. Και ως φαρμακοποιός θα γνωρίσεις και από τα μηχανάκια που μετράνε το ζάχαρο ότι διατίθεται δωρεάν από τις εταιρείες, αλλά όταν πάρει τα ανταλλακτικά, θεωρώ ότι εκεί πληρώνεις το μηχάνημα. Έτσι ακριβώς, ως παράδειγμα το αναφέρω, γίνεται και με τους απεινιδωτές. Αγοράζεις, είναι δελεαστική τιμή, αλλά μετά είσαι υποχρεωμένος να ακολουθείς τη συντήρηση του μηχανήματος για να είναι 100% λειτουργικός. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να ρωτήσετε. Γιάννη, εγώ θεωρώ και δεν ξέρω τι λένε και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, ότι είσαι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να διαχειριστείς το θέμα αυτό. Καταρχήν να πω και εγώ, μια που ανταλλάσσουμε τώρα φιλοφρονήσεις, ότι η προσφορά σου στην τοπική κοινωνία είναι ανυπολόγιστη. Έχουμε και τον επειδή, λοιπόν, σαύρο, επειδή λοιπόν γνωρίζεις το θέμα αυτό καλύτερα από όλους μας, δεν ξέρω, ξαναλέω, αν έχει αντίρρηση η Επιτροπή, να αναλάβεις, να κάνεις μια εισήγηση προς το Δήμο, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναγκαιότητα δηλαδή πόσα και τι μηχανήματα χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι ο Δήμος μας έχει θωρακιστεί όσον αφορά τέτοια ζητήματα. Έτσι. Δηλαδή, πρόεδρε, περιμένουμε από σένα, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Στο Φαράγγι Ρίχτη, ας πούμε, θα μπορούσε εκείνη η περιοχή να έχει ένα ποινιδωτή, ας πούμε, τώρα το σκέφτηκα. Άρα λοιπόν, αναλαμβάνεις εσύ να εισηγηθείς το θέμα. Χρειαζόμαστε 5-10 απεινιδωτές αυτού του τύπου που έχουν αυτό το κοστολόγιο και να έρθει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω τι λένε τα μέλη της Επιτροπής.
Μπορώ να μιλήσω από τον Ερυθρό Σταυρό. Βεβαίως, βεβαίως. Συμφωνώ με τον κύριο ότι είναι ο πλέον κατάλληλος ο κύριος Δασκαλάκης. Έχουμε κι εμείς εκπαιδευμένους, άλλοι πιστοποιημένοι, άλλοι όχι. Αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί πρέπει να, τα διαστήματα να ανανεώνουμε τις γνώσεις για τη χρήση του απειλητωτή. Αλλά έχουμε αρκετά άτομα να συνεννοηθούμε ό,τι θέλει από εμάς, αυτή τη συνεννόηση μαζί μας, να βρούμε και τα άτομα αυτά που είναι, να το σταθμίσουμε όλα. Εμείς, κύριε Δαθανέλα, με τον Ερυθρό Σταυρό είμαστε συνεργάτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι συνεργαζόμαστε ως μία ομάδα, όταν βρεθούμε δηλαδή στο σίγουρα, συμβάν. Σίγουρα, ναι. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Αλίμονο. Αντιθέτως. Αλλά να έρθουμε σε συνεννόηση, γιατί έχουμε ορισμένα άτομα που είναι πιστοποιημένα, αλλά και άλλα που έχουν εκπαιδευτεί, αλλά δεν έχουν πιστοποίηση. Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν ότι καταλήγουμε θέλετε, ότι ναι. Η ΕΔΕΑΚ σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό θα αναλάβουν να κάνουν ένα σχέδιο δημιουργίας δικτύου απεινιδωτών και ένα σχέδιο για τη δημιουργία εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων ατόμων. Νίκο, αν μου επιτρέπεις... Και αυτό το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να το κάνουμε λίγο πιο εξειδικευμένο. Επειδή, έτσι, ναι. Για να μην βρεθεί κανείς ποτέ να μας πει μα τι είναι η ΕΔΕΑΚ. Μπορεί η ΕΔΕΑΚ να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι πιστοποιημένος φορέας πάνω σε αυτό. Καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την ιδιότητά μου, όπως σας προανέφερα. Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής. Έχω μητρό, ενεργό μητρό. Προσέξτε. Γιατί να σας τονίσω ότι κανείς δεν μπορεί να εισηγηθεί, να κάνει τον εισηγητή, δηλαδή τον πρώτο βοηθειών, χωρίς την ανάλογη πιστοποίηση του εισηγητή, αλλά ούτε μπορεί να κάνει εκπαίδευση αν δεν είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής. Συμφωνώ. Καταλάβατε. Λοιπόν, ας κρατήσουμε και αυτή την ιδιότητα που έχω, έτσι ώστε να μην βρεθεί κανεί να μας πει μα τι είναι αυτοί, από μόνοι τους έχουν αυτοχρηστεί. Όχι. Όχι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι πιστοποιημένος, έχει ντοκουμέντα στα χέρια του, τα άτομα που έχω βγάλει είναι πάνω από 320 περίπου, μέχρι τώρα στα 4 χρόνια που είμαι ενεργός εκπαιδευτής. Άρα, μπορώ να βοηθήσω την Επιτροπή, αν θεωρείτε ότι μπορείτε να με εξοδοτήσετε, να κινηθώ στα πλαίσια αυτά που έχουμε συμφωνήσει, δεν έχω κανένα θέμα. Συμφωνούμε. Με τέτοιες ιδιότητες θα είσαι περιζήτητος στο κοινωνικό περίγυρο. Περιμένουμε από εσένα, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μία εισήγηση για το θέμα. Ωραία.